Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Θα πάμε να δούμε και σε αυτό το μελισσάκι που το έχουμε κάνει έτσι σαν πολυκατοικία με πολλούς μικρούς ορόφους, να δούμε και αυτό τι κάνει, αν και ξέρω, γνωρίζω πιο μπροστά την προηγούμενη φορά που το έχω δει ότι είναι αρκετά χαμηλότερης δυναμικότητας από το μελισσάκι που είδαμε την προηγούμενη φορά. Πάμε όμως να δούμε τι έχει μέσα. Στον πάνω-πάνω όροφο δεν έχει κάτι αξιόλογο, αν εξαιρέσουμε δηλαδή αυτά εδώ που ούτε καν σφραγισμένα δεν είναι. Είναι δύο πλαισιάκια τα οποία τα ανέβασα από τον κάτω μόνο και μόνο για να μου χτίσει. Γιατί όπως σας είπα, δύσκολα, πολύ δύσκολα χτίζονται τα πλαστικά. Και γι' αυτό εξάλλου τα πλαστικά, όπως σας έδειξα σε προηγούμενο βίντεο, τα έχω δώσει σε άλλα πιο δυνατά μελίσια. Να, το ήδη ξεκίνησε να χτίζεται. Έχει όμως ακόμα πολύ μέλλον. Και αυτό έχει μελάκι. Τίποτα όμως σημαντικό, ασφράγιστο. Και εδώ έχουμε κάτι λιγουλάκια. Και εδώ έχουμε ένα που έχει ψιλοχτιστεί, έχει ξεκινήσει να μπαίνει λίγο μελάκι. Να, έτσι ψηλά ψηλά πραγματάκια. Πάμε στο πιο κάτω όροφο όμως, να δούμε τι έχει κάνει πιο κάτω. Και με αφορμή να μιλήσουμε και γιατί πρέπει να συμπληρώνουμε όλα τα πλαίσια. Και τώρα απλώς το λόγο, παιδιά, δέστε το τι έχει κάνει. Τι βλακίες μου έχει κάνει. Από εδώ είναι σφραγιστό και δέστε από εδώ πέρα τι έχει κάνει. Αυτό το πλαίσιο τώρα εγώ δεν μπορώ να το πάρω και θα το πάρω, θα αναγκαστώ να το κόψω ίσα με το ξύλο, οπότε το μισό κεράκι θα πεταχτεί τζάμπα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τέτοια πλαίσια. Μα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τέτοια πλαίσια. Θα το τεινάξω, θα το βάλω στο πιο πάνω όροφο για ένα και μόνο λόγο. Επειδή έχει πλαστικά. Αυτό όλο το φούσκωμα να κουμπίσει πάνω στα πλαστικά τα απέναντι για να αρχίσει να χτίζει το απέναντι πλαστικό. Μάζεσα λίγο τα πλαστικά που είχα στη σκιά, γιατί άμα τα αφήσει τον ήλιο χαλάνε πολύ γρήγορα, σκεμπρώνουνε. Παιδιά, έχει ξεκινήσει να σφραγίζει, αλλά όχι πολύ σημαντικά πραγματάκια. Αυτό μελισσάκι έχει ακόμα αρκετό δρόμο έτσι όπως το βλέπω. Και εδώ τα ίδια, πολύ μέλι, αλλά όχι σφραγισμένο. Αυτό άλλο είναι λίγο καλύτερο. Έχει λίγο σφραγισμένο. Από εδώ έχει ακόμα πολύ μέλλον. Δεν τα παίρνω. Άμα δεν τα σφραγίσει τελείως όπως το άλλο μελισσάκι που σας έδειξα, δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα πάρω. Δεν υπάρχει λόγος. Θα τα σφραγίσουν τα μελίσια. Υπάρχει ανθοφορία έξω. Βροχές είχαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ίσως γι' αυτό καθυστέρησαν. Τα φουσκώνουν σιγά σιγά και βλέπω να τα σφραγίζουν. Οπότε καλά, πάμε καλά. Θεωρώ ότι πάμε καλά. Και εδώ τα ίδια. Και εδώ σφραγίζουμε σιγά σιγά. Και στο τελευταίο τα ίδια. Στο τελευταίο το κόλλησαν και στην άκρη. Και αυτά είναι τα καμώματά τους. Τα ξαναβάζουμε όλα όπως ήταν, το κλείνουμε. Και θα το δούμε την επόμενη φορά. Αν έχει σφραγίσει κάτι τελείως για να το πάρουμε. Όπως είδατε παιδιά, το μελισσάκι έχει μέλια, έχει μέλια όμως που δυστυχώς δεν έχουν σφραγιστεί ακόμα και δεν θα τα πάρουμε. Δεν είμαστε όμως μακριά, δηλαδή πιστεύω ότι μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ θα μας δώσει και αυτά τα μελάκια που πρέπει και πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Σίγουρα κάποια μελισσάκια είναι διαφορετικής δυναμικότητας από άλλα και θα αργήσουν λίγο παραπάνω, αλλά όλα φέρουν μέλια. Είναι πολύ καλή εποχή. Μια εβδομάδα που μας έκανε βροχές, μας έφερε ακόμα περισσότερο μελάκι. Μας καθυστέρησε λίγο, αλλά τώρα είμαστε full μέλι. Και πάμε για τρίγους. Αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο. Like, subscribe, κουδουνάκι και όλα τα σχετικά. Και θα ξαναλέμε, παιδιά, σε καινούριο βίντεο. Γεια σας! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm over.